Βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2023 και βρίσκομαι εδώ σήμερα για να θέσω την υποψηφιότητά μου για το αξίωμα του Δημάρχου Μυτιλίνης και να σας αναλύσω τις βασικές αρχές και τους άξονες αυτής της προσπάθειας. Θα ξεκινήσω λέγοντας γιατί πήρα αυτή την απόφαση. Πήρα αυτή την απόφαση για να αλλάξουμε και χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί είναι συνολικό το εγχείρημα, τη λογική που λειτουργεί, σχεδιάζει και διαχειρίζεται τα πράγματα ο Δήμος μας. Θεωρώ ότι ο Δήμος μας και η διοίκηση πρέπει να αντιμετωπίζουν με έναν άλλο τρόπο τους κατοίκους της πόλης και των χωριών. Άποψή μου είναι ότι πάντα έχοντας γνώμονα τη μεγάλη εικόνα, πρέπει ταυτόχρονα να λειτουργούμε ποιοτικά και αποτελεσματικά και για τη μικρή εικόνα. Και όταν μιλάω για τη μικρή εικόνα, μιλάω για την καθημερινότητα. Είναι δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε μια πόλη λειτουργική και βιώσιμη και σε ζωντανά χωριά. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει και επιμένω να δούμε και την καθημερινότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε για μεγάλα έργα και για ανάπτυξη και ταυτόχρονα να μην έχουμε καταφέρει εξ ολοκλήρου να είναι καθαρά τα χωριά μας και η πόλη μας. Δεν μπορούμε να μην έχουμε πεζοδρόμια για τους πεζούς, για τα άτομα με αναπηρία, για τους γονείς με τα παιδιά. Δεν μπορούμε να μην έχουμε υποδομές το 2022 για τους ποδηλάτες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και για μεγάλα έργα και ταυτόχρονα να μην συντηρούμε τα μνημεία μας, να μην φροντίζουμε τις παιδικές χαρές, να μην φροντίζουμε τα πάρκα, να μην δίνουμε σημασία στα σχολεία και στις αθλητικές υποδομές. Για όλα αυτά λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Η φιλοσοφία όσον αφορά την υπάρχουσα κατάσταση είναι παρατηρώ, επεμβαίνω άμεσα, δρώ άμεσα, αλλάζω τα πράγματα, αν κάνω λάθος επανέρχομαι και διορθώνω. Ακούω την κοινωνία και διορθώνω. Όσον αφορά το μέλλον και για το πώς πρέπει ο Δήμος μας, η πόλη μας και τα χωριά μας και οι κομοπόλεις να πάμε μπροστά, θεωρώ ότι με βάση τις διαχρονικές ανάγκες και αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται αυτή την περίοδο, θα πρέπει να σχεδιάσουμε πόλεις και χωριά ανθεκτικές. Θα ήθελα να συνεχίσω λέγοντας ότι μεγάλη σημασία σε όλο το σχεδιασμό έχει η προτεραιοποίηση. Θα πρέπει οι ανάγκες να προτεραιοποιηθούν και όχι να είναι ένας γενικός κουβάς με όλα τα προβλήματα μαζί, ώστε να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός και να ξέρει και η κοινωνία και οι πολίτες τι έρχεται πρώτο και τι έρχεται δεύτερο. Θέλω να συνεχίσω λέγοντας ότι το όραμά μου είναι να καταστεί ο Δήμος μας ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός Δήμος, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Όμως, θα ήθελα να μείνω λίγο πιο χαμηλά και να πω ότι πρέπει να έχουμε πόλεις και χωριά με κέντρο τους δημότες. Ειλικρινά πιστεύω ότι όταν σχεδιάζουμε και λειτουργούμε ως αυτοδιοίκηση με κέντρο τους δημότες, αυτά είναι τα πρώτα σημεία για να οδηγηθούμε σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκό Δήμο. Όπως ξέρετε εξάλλου, τα χρήματα είναι αρκετά αυτή την περίοδο. Γνωρίζετε ότι έχω και την εμπειρία από τη διαχείριση και του τρέχοντος ΕΣΠΑ και αυτό που σχεδιάσαμε. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε με σωστή προετοιμασία να απορροφήσουμε όλους αυτούς τους πόρους για τους κατοίκους. Πριν κλείσω αναφέροντας τις αξίες και τις αρχές αυτής αυτοδιοικητικής κίνησης, επιγραμματικά μπορώ να σας πω 5 άξονες μέσω μακροπρόθεσμους για τη μεγάλη εικόνα της πόλης και στη συνέχεια και θα προσπαθήσω να συγκεκριμενοποιήσω για τα χωριά μας. Για την πόλη της Μυτιλίνης λοιπόν θεωρώ το έργο πνοής και ο Δήμος στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του θα συμβάλλει με κάθε τρόπο να κατασκευαστεί η νότια παράκαμψη της πόλης, να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και να ξεκινήσει η υλοποίησή της. Ένα δεύτερο που είναι σημαντικό για την αποσυμφόρηση της πόλης είναι η μεταφορά του επιβατικού και εμπορικού λιμένα εκτός αστικού ιστού, εκεί που προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
Τρίτο ζήτημα που πρέπει να πιέσουμε είναι η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, η σύνδεση με υπόγεια καλώδια με την υπηρετική Ελλάδα, που θα καταστήσει το εργοστάσιο της ΔΕΗ να λειτουργεί σε μια ψυχρή εφεδρεία και θα δώσει τη δυνατότητα, πέρα από τις να μην έχουμε όλες αυτές τις διακοπές ρεύματος που κατά καιρούς συμβαίνουν, σταθερότητα στο δίκτυο, αλλά και ανάπτυξη μικρών ΑΠΕ που θα είναι πολύ πολύτιμη και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους εκτός των άλλων, και βλέπετε ποιο είναι μεγάλο το πρόβλημα με το ενεργειακό κόστος αυτή την περίοδο. Άρα συμβολή και πίεση προς την κεντρική διοίκηση, η ηλεκτρική διασύνδεση να είναι εντός χρονοδιαγράμματος, είναι κάτι μακροπρόθεσμο, φαίνεται να ολοκληρώνεται με βάση τον αρχικό σχεδιασμό από το 2027 μέχρι το 2029, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Ένα τέταρτο ζήτημα είναι η αναπλάσεις των παραλιακών μετόπων. Είδαμε όλοι τι έγινε στο κάστρο και στην περιοχή από τα Τσαμάκια. Πρέπει να προχωρήσουμε από το Καλαμάρι έως το κάτω κάστρο. Στη συνέχεια, μετά την ανάπλαση προκυμαίας, το τμήμα το παραλιακό μέχρι το ναυτικό όμιλο και από τη Σουράδα μέχρι την Κράτηγο. Και τελευταίο και σημαντικό, ο βιολογικός της νότιας πόλης. Μεγάλο τμήμα του πληθυσμού έχει μεταφερθεί εκεί. Είμαστε το 2022, πρέπει επιτέλους οι υποδομές βιολογικών καθαρισμών να έχουν και οι άνθρωποι εκεί. Για τα χωριά, φυσικά, κάθε χωριό μας, κάθε κομμόπολη έχει τις δικές ιδιαιτερότητες. Σε αυτή τη φάση θα προσπαθήσω έτσι να συγκεκριμενοποιήσω 5 προτεραιότητες με βάση την εμπειρία μου και όπως έχω συναντήσει και στις επαφές με τους ανθρώπους. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην αγροτική οδοποιία, και είναι τώρα επίκαιρη γιατί ξεκινάει η ηλεκομική περίοδος και είναι ο τρόπος πρόσβασης των αγροτών μας εκεί. Ένα νέο τρόπο που θα αντιμετωπίζουμε την αγροτική οδοποιία, όχι απλά με χωματουργικές εργασίες κάθε χρόνο που μετά από ένα έντονο καιρικό φαινόμενο, τα οποία δυστυχώς είναι πολλά λόγω της κλιματικής αλλαγής, επιστρέφουμε στην ίδια κατάσταση, αλλά να δούμε πώς πάλι με μια προτεραιοποίηση θα κάνουμε και τεχνικά στις αγροτικές οδοποιίες, θα εκμεταλλευτούμε και προγράμματα όπως το Αντώνη Στρίτσης για ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και ούτω καθεξής. Ένα δεύτερο είναι ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης καθαριότητας και του φωτισμού. Πρόβλημα στα χωριά μας. Τρίτο, και το νέο ΕΣΠΑ, σε αυτό που θα πω, έχει τέτοιες δυνατότητες, είναι η επέκταση ή αντικατάσταση των δικτύων ίδρυυσης στα χωριά μας, καθώς και η κατασκευή βιολογικών καθαρισμών ή η ανανέωση των υποδομών σε υφιστάμενους. Τέταρτον, κάθε χωριό έχει και αυτό σχολείο, παιδικές χαρές, μικρούς αθλητικούς χώρους, πάρκα, έχει και δημοτικά άλση. Και σε αυτά δεν νοείται χωριό να μην υπάρχει χωρίς παιδική χαρά, χωρίς ένα καθαρό χώρο πάρκου όπου έχει, ή να μην κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες στα δημοτικά δάση που συνορεύουν με αρκετά χωριά μας. Κλείνω, είπα και πριν, ότι κάθε χωριό έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Θα πρέπει, εκμεταλλευόμενοι και τη λογική του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ, που δίνει δυνατότητα πλέον για αναπλάσεις και τέτοιες αντίστοιχες δράσεις και εκτός αστικού ιστού, να δούμε σε κάθε χωριό να εκμεταλλευτούμε το όποιο πλεονέκτημά του. Είτε είναι για την περιοχή του Πλωμαρίου που αναπτύσσεται τουριστικά, να δημιουργήσουμε κάποιους χώρους ανάπλασης και αναψυχής εκεί, είτε ένα χωριό που έχει ένα αρχαιολογικό μνημείο, είτε ένα πολιτιστικό χώρο. Κάθε χωριό πρέπει να το δούμε χωριστά και σε κάθε χωριό πρέπει ο κάτοικος να νιώθει ότι χρόνο με το χρόνο κάτι βελτιώνεται προς το καλύτερο. Ποιες είναι οι αξίες και οι αρχές της αυτοδιοικητικής μας κίνησης? Και κλείνω με αυτό. Είναι μια ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση που θα στηρίζεται στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία, στον αλληλοσεβασμό, στην αλληλεγγύη και στη λογοδοσία. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε ένα δημοκρατικό τόπο συνεργασίας και σύγκλησης χωρίς, το έχω πει και στο παρελθόν, χωρίς κομματικούς χρωματισμούς. Φιλοδοξούμε να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα στην αυτοδιοίκηση, ακόμα και με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Καλό λοιπόν όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις του Δήμου Μυτιλήνης, όλους τους πολίτες που συμφωνούν με αυτές τις ηθικές αρχές και αξίες και θέλουν να δουν έναν τόπο καλύτερο για μας,
για όλους που δουλεύουν εδώ, εργάζονται εδώ και μεγαλώνουν τα παιδιά τους εδώ, να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Ένα ιδιαίτερο κάλεσμα στους νέους ανθρώπους. Θεωρώ ότι με το πάθος τους και την όρεξή τους πρέπει να βοηθήσουν ώστε να πάμε τον τόπο μπροστά. Όσο με αναλογεί, μπορώ να υποσχεθώ ένα πράγμα που θεωρώ ότι έως τώρα το έχω κάνει πράξη. Σκληρή δουλειά, εγρήγορση, διαρκή παρουσία και συνέπεια. Να κοιτάξουμε επιτέλους μπροστά. Σας ευχαριστώ. Τώρα και πριν περάσουμε σε ερωτήσεις, ήθελα να σας αναφέρω ότι σήμερα παρουσιάζουμε και το λογότυπο του συνδυασμού. Η αυτοδιοικητική μας κίνηση θα λέγεται «Μπροστά». Ένα λογότυπο και ένα σήμα που αποτυπώνουν όλα αυτά που σας ανέλησα πριν. Το σήμα, το αριστερά, θα θυμούνται και οι παλιότεροι, ήταν, χρησιμοποιούσαμε το ίδιο και στο «Τολμάμε» στην περιφερειακή παράταξη. Και αυτό γιατί θέλουμε να πούμε με αυτό το πράγμα ότι οι αρχές και οι αξίες και τα πιστεύω που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με πολλούς νέους ανθρώπους 3-4 χρόνια πριν, συνεχίζουν και υπάρχουν και τώρα. Δημιουργήσαμε μία πλατφόρμα την οποία από μετά το τέλος συνέντευξης θα είναι στον αέρα, ένα site το οποίο είναι, το λέω για τους ακροατές και τους τηλεθεατές, www.mbrosta2023.gr, όπου σήμερα παρουσιάζουμε μία πρόταση προγράμματος με 6 βασικούς άξονες. Οι βασικοί άξονες αυτοί είναι η αστική κινητικότητα και το περιβάλλον, ο ψηφιακός δήμος, η εξυπηρέτηση του πολίτη και η διαβούλευση, η παιδεία, διαβίου, μάθηση και ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και ο τουρισμός, κοινωνία και κοινωνική πολιτική και η πολιτική προστασία. Αυτή την πρόταση που παρουσιάζουμε και ανεβάζουμε στο διαδίκτυο, περιμένουμε από τον κόσμο να συμμετέχει και να μας δώσει τις δικές του απόψεις, τα δικά του θέλω. Η ομάδα του προγράμματος θα επεξεργαστεί τις προτάσεις, θα τις συγκεκριμενοποιήσει και παράλληλα βέβαια με τις επισκέψεις που θα κάνουμε στα χωριά μας στους φορείς, θα παίρνουμε και από εκεί την πληροφόρηση ώστε με μία λογική από τα κάτω να διαμορφώσουμε το τελικό πρόγραμμα της αυτοδιοικητικής κίνησης, το τελικό πρόγραμμα για το Δήμο Μυτιλήνης στην επόμενη πενταετία. Θέλω να ρωτήσω, είπατε ότι θα είστε μια ανεξάρτητη αυτοδιοικητική κίνηση, τόσο δεν θα έχετε ληστεί την αρτεδομένη σχέση σας με το κόμμα? Ναι, φυσικά. Δεν έχω αρνηθεί ποτέ το πολιτικό φορέα στον οποίο ανήκω. Όμως πιστεύω βαθιά και το λέω και χρόνια τώρα και όχι μόνο σήμερα με την αφορμή της δήλωσης υποψηφιότητας, ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να απεμπλακεί από τα κόμματα. Πρέπει τα κόμματα να αφήσουν λίγο έξω τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις να συνδιαμορφωθούν από τα κάτω. Έτσι, το λέω και το ξανατονίζω, η κίνησή μας η αυτοδιοικητική θα είναι ακομμάτιστη. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, σας το παρουσίασα. Δεν μου αρέσει η λέξη όραμα τόσο, αλλά αυτή είναι η πρόταση, αυτά είναι τα θέλω μας για την πόλη και τα χωριά μας. Υπάρχουν κάποιες αξίες και αρχές που είναι απαράβατες. Οποιοσδήποτε συμφωνεί με αυτές τις αρχές και τις αξίες, καλώς να έρθει στην αυτοδιοικητική κίνηση μπροστά. Μπροστά. Ναι, κύριε Σπυριδάκη, ναι. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο να συνέψει χρονικά, γιατί πριν από λίγες μέρες η κυρία Βουτέλη και συνέχεια σε αυτά που έδωσε η Αυρολίκη. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου και έκανε κάλεσμα για συνεργασία η παράταξή της. Mm-hmm. Που γνωρίζουμε ποιο χώρο προέρχεται, είναι η κυρία Κυπέλη, το ΠΟΠΟΣΥΖΑ. Ναι. Εσείς έχετε προχωρήσει ή τώρα ξεκινάτε, έχετε προχωρήσει σε συζητήσεις ή τώρα ξεκινάτε για αυτό το κάλεσμα που εσείς ο ίδιος απευθύνατε? Έχει σχέση δηλαδή το ένα με το άλλο? Να σας πω. Καταρχάς συζητάω με πολλούς αυτοδιοικητικούς, έτσι κι αλλιώς, του πρώτου βαθμού και λόγω του θεσμικού μου ρόλου, πάντα το τηλέφωνο μου ήταν ανοιχτό, μεταξύ των οποίων και η κυρία Χιωτέλη, για θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό της περιφέρειας, γιατί ξέρετε, και αυτό είναι ένα σημαντικό και καλό να τονιστεί εδώ, ότι όλα αυτά που λέμε θέλει την πλήρη συνεργασία των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
και των δύο Δήμων, ο Δήμος Μυτιλήνης με το Δήμο Δυτικής Λέσβου χέρι-χέρι και με την περιφέρεια. Με την έννοια αυτή μιλάω με όλους τους αυτοδιοικητικούς όπως μιλάω και με την κυρία Χιωτέλη. Δεν έχουμε προχωρήσει σε καμία περαιτέρω κουβέντα ή συμφωνία. Σήμερα εγώ ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου επίσημα. Δεν υπήρχε επίσημη δήλωση για τις αρχές και τις αξίες και το πρόγραμμα το οποίο πρεσβεύουμε. Από εδώ και πέρα είμαστε ανοιχτοί με βάση αυτό το πλαίσιο. Ναι, κυρία Γιακουμή. Πότε ολοκληρώνεται την παρουσία σας στην Περιφερειακή Αρχή και αν μέλη της παράταξής της Περιφερειακής Παραταξής σας θα είναι μαζί σας στο Δημοτικό Ψηφοδέλτιο? Ναι, ευχαριστώ. Ναι, είχα πει και εντός καλοκαιριού ότι ένας μεγάλος στόχος, γιατί το είχαμε ξεκινήσει από την αρχή και είχα την αρμοδιότητα, ήθελα πάρα πολύ να ολοκληρωθεί η έγκριση του νέου επιχειρησιακού προγράμματος Βόρειο Αιγαίο, του νέου ΕΣΠΑ. Αυτό έγινε. Ενημέρωσα τον Περιφερειάρχη πριν λίγες μέρες ότι εγώ δεν θα συνεχίσω να είμαι αντιπεριφερειάρχης. Περιμένω τον ορισμό αντικαταστάτη μου ή το που θα πάνε ενδεχομένως οι αρμοδιότητες. Μέχρι σε επόμενες 15 μέρες είμαι εκτός της θέσης του αντιπεριφερειάρχη. Από εκεί και πέρα θα παραμένω περιφερειακός σύμβουλος. Δεν θα ήθελα σήμερα να απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά σας, να μην το αποφύγω. Δεν θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για νοματολογία. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Αλλά ναι, κάποια άτομα που είμαστε στην περιφερειακή παράταξη θα είναι υποψήφια μαζί μας και στη δημοτική αυτή αυτοδιοικητική κίνηση. Ναι. Στη συνέχεια του ερωτήματος που ξεκίνησε η Αναστασία για τις συνεργασίες, υπάρχουν κάποιες συνεργασίες ενδεχομένως που δεν θα κάνατε? Και αυτές ποιες είναι? Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή και με την καθημερινότητά μου έτσι μεγάλωσα και αυτός είναι και ο τρόπος ζωής, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι, λέγονται αρχές και αξίες και τις οποίες ακολουθώ και λέω μέσα μου, στη σύζυγό μου, στην οικογένειά μου, ότι σε αυτή τη διαδρομή την πολιτική θέλω από τη μέρα που ξεκίνησα μέχρι όταν σταματήσω, μετά από μία, μετά από δύο θητείες, να μην αλλάξω και σαν χαρακτήρας. Αυτές τις αξίες λοιπόν βάζω μπροστά και στην αυτοδιοικητική κίνηση αυτή που δημιουργούμε, όπως υπήρχε και για το Τολμάμε. Όποιοι ακολουθούν αυτές τις αξίες και όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις είναι ευπρόσδεκτοι. Όποιοι δεν ακολουθούν αυτές τις αρχές και τις αξίες φυσικά μπορούν να πάνε σε κάποιον άλλο συνδυασμό ή κάποια άλλη παράταξη. Κοιτάξτε κυρία Σπυριδάκη, ναι, θα σας πω. Κυρία Σπυριδάκη, καταρχάς εκ του νόμου οι εκλογές είναι αρχές Οκτωβρίου του 23 και τα ψηφοδέλτια πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Αύγουστο του 23. Έχουμε περιθώριο. Έχουμε και κάτι άλλο. Περιμένουμε την οριστική απογραφή, η οποία όπως γνωρίζετε όλοι σας, πλέον οι κοινότητες θα είναι υπό τον υποψήφιο δήμαρχο, όπως ήταν, καταργήθηκε δυστυχώς κατ' εμέ η ξεχωριστή κάλπη στις κοινότητες, άρα είναι εκεί. Γίνεται στις κοινότητες ένας διαχωρισμός από 0 έως 300, από 300 έως 2000 και σήμερα να ήθελα να καταθέσω το ψηφοδέλτιο, το οποίο έχει ένα μεγάλο βαθμό ετοιμότητας, δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Ανακοινώσεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα και σιγά σιγά. Αλλά για μένα σήμερα έχει σημασία να σας πω αυτό το οποίο πρεσβεύουμε και έχει σημασία οι πολίτες και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ήρθατε εδώ σήμερα και ξανά σας ευχαριστώ πάρα πολύ να μπουν μέσα στην πλατφόρμα, να δουν τους άξονες προγράμματος, να καταθέσουν προτάσεις, να συμπληρώσουν ό,τι ενδεχομένως ξεχάσαμε ή αφήσαμε, να γίνει μία από τα κάτω επεξεργασία και να προχωρήσουμε.